Κοίτα, Βασιλάκη, πόσο μεγάλωσαν οι ακακίες. Έχουν κρύψει το χωριό. Καλημέρα, Ρίνα. Καλώς στην Καλλιόφη. Πώς πέρασε η νύχτα? Καλά. Όλα εντάξει. Τα δέντρα τα βυτέψαμε το 51, Βασίλη. Εδώ ήτανε κάμπος. Έπιανε όλο το μέρος και καλαμπόκια. Thank you.
Η εκπομπή που ακούτε κατευθύνεται προς την Ευρώπη και μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 6:30 ως τις 7:30 ώρα Greenwich στα βραχεία κύματα και στα μήκη των 30,29 και 31,85 μέτρων. Μας ρωτάτε? Σας απαντάμε. Το ραδιοφωνικό σας συγκρονίζει στις πόλεις της Ελλάδας. Καλώς το φίλο του Βασίλη. Γεια σου, Μήτρο. Παλικάρι είναι το αγκουνάκι σου. Θα το πάρεις στην Ελλάδα. Το κορίτσι μου την Ειρήνη παντρεύω απόψε, Βασίλη. Καλή πατρίδα, καπετάνη. Καλή πατρίδα, σύντροφε. Σιδηρόπουλος Χρήστος, Σιδηροπούλος Λουκάνα, Σιδηρόπουλος Γιώργος, Σιδηροπούλου Ακριβή του Βασιλείου. Γεννήθηκε στη Σταυρούπολη της Ρωσίας στις 12 του Φλεβάρη 1898. Ήρθε στο χωριό Μπελογιάννης στις 31 Αυγούστου 1950. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες οικοδόμου στο χωριό. Σιδηροπούλου Ακριβή του Βασιλείου, σύζυγος του Αβραάμ. Τράβηξε και αντράβηξε η μάνα μου. Έμενε στην οδό Μουργκάνα αριθμός 7. Απεβίωσε στις 17 του Σεπτέμβρη 1954. Εδώ είναι όλα γραμμένα. Πώς ήρθαν, πόσοι πέθαναν, πόσοι έφυγαν. Εσύ έμεινες στη Βουδαπέστη. Τον καιρό που ζει η μάνα σου, ερχόσουν και μας έβλεπες. Από τότε πολλά άλλαξαν στη ζωή μας. Φτιάσαμε τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, καινούργια πάρκα, φυτέψαμε πιο πολλά λουλούδια, τριανταφυλές. Οι κλιματαριές μας μεγάλωσαν. Δύσκολα, αλλά καλά χρόνια.
Από τότε που έφυγες γέμισε το χωριό Μαγιάρους. Είμασταν 2.000 Έλληνες και ζήτημα αν μείναμε 500. Θα φύγουμε κι εμείς μετά το γάμο. Ήρθαν τα χαρτιά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αλλιώτικος ο κόσμος, τουλάχιστον γυρίζει και σε βλέπει. Η θεία μου η Αφροδίτη μου έγραψε ένα γράμμα και μου λέει ότι μας βρήκε ένα διαμέρισμα στην Άνω Τούμπα. Ο Τάσος θα βρει δουλειά σε μηχανουργείο. Και αν χρειαστεί, ξέρει να σβεστώνει σπίτια, δεν θα χαθούμε. Ο πατέρας σου τραγουδάει πάλι. Ο πατέρας, μετά από τόσα χρόνια κατέβηκε το 82. Σ' όλο το ταξίδι δεν έκλεισε μάτι. Κοίταζε έξω από το παράθυρο και δεν μίλαγε. Μόνο όταν φτάσαμε κοντά στα Σκόπια μου λέει, φτάνουμε Ειρήνη, φτάνουμε. Στα σύνορα ο χωροφύλακας το ρωτάει, τι φέρνει, τι θες να φέρνω, το απάντησε απότομα. Τα ξημερώματα φτάνουμε στο κάμπο έξω από τη Λάρισα. Εγώ κοιμόμουν. Ξαφνικά ακούω κάποιον να τραγουδάει. Ξυπνάω. Και ήταν ο πατέρας που είχε βγει στο διάδρομο, κοιτούσε τα χωράφια και τραγουδούσε. Βγήκαν κι άλλοι. Πετάχτηκε ένας και του λέει, «Ρε Μπάρμπα, τι θες και τραγουδάς πρωί-πρωί?» Εκείνος δεν του απάντησε. Εκεί όρθιος στο διάδρομο συνέχισε το τραγούδι. Πήγα κοντά του και τον είδα να κλαίει. Σκληρός άνθρωπος. Ποτέ δεν τον είχα δει να κλαίει. Είναι ένα κολέγιο μπαράτου για βούλτα. Τούτα μέγερτα μάρλα βίλμπε χωλιά βάλτα τόκ. Έλκα εμένια. Δε μίρτ μέγερ. Είσαι νίτ σου λέτετ. Έγιου τι άτον κυσκολάβο. Ναι μίζει μογαίνο και στο φαλούτ. Αγκύρω και εκεί πιτε τίκες της. Μίρτ με τέκερ. Κι όλα ζω φαλού. Eccolo così una pecosa ne ho tanto. Nemmo lo cemmi.
Milyen csapatnak drukkolsz? Honvédnek. Pesti gyerek vagy? Igen. Régen itt a faluba volt egy csapat, úgy hívták Partizán. Apukám is itt játszott. A megyében a legjobb csapat volt. De mióta mindenki elment, azóta feloszlott az egész, és nem volt jó. Szóval nem volt csapata a falunak. Az apukádat hogy hívják? Achillesnek. És az anyukádat? Rinának. Az én apukámat Krisztusnak, és az anyukámat meg Jutkának hívják. Σταμάτησε για τον Μητρόπουλο του Μίτσο. Αυτός που έμεινε στη Βουδαπέστη στην πλατεία Ηρώων. Ναι. Πάει κάτω στην Ελλάδα με τη γυναίκα του, την Αθανασία. Δεν βρήκε τίποτα. Στα πήραν όλα. Σπίτι, τα χωράφια. Τι να διεκδικήσω. Και από ποιον. Γύρισαν πίσω στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στα Σέρας, δουλειά πουθενά. Ποιος το θέλει ένα τέτοιο σαράβανο. Εν τω μεταξύ τα παιδιά τους είχαν μείνει εδώ. Απελπίστηκαν. Πέσαν σε ένα πηγάδι κοντά στην Καστοριά και πνίγαν.
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω και να σας χαιρετήσω θερμά στο μικρό τούτο ελληνικό χωριό που φέρνει το όνομα του Έλληνα κομμουνιστή, αγωνιστή της ειρήνης Νίκου Μπελογιάννη. Να σας παρακαλέσω παράλληλα να μεταφέρετε και το δικό μας χαιρετισμό στους συμπατριώτες μας Έλληνες που είναι μετανάστες στη Γερμανία και από ό,τι ξέρουμε είναι περίπου 300.000. Το χωριό αυτό βρίσκεται 45 χιλιόμετρα νότια από τη Βουδαπέστη, στην καρδιά του Γκλου Κάμπου, 4 χιλιόμετρα μακριά από τη δική όχθη του Δούναβη και 125 μέτρα υψόμετρο από τη Βαλτική. Στις 26 του Μάη 1950 ήρθαν οι πρώτοι οικοδόμοι του για να συνεχιστεί με γρήγορους ρυθμούς η οικοδόμηση αυτού του χωριού για να στεγάσει ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που βρέθηκαν στην Ουγγαρία, όχι για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά όπως τότε πιστεύουμε εμείς, προσωρινά. Έτσι, στις 31 του Δεκέμβρη 1950 εγκαταστάθηκαν στο χωριό μας 1.620 πολιτικοί πρόσφυγες για να φτάσουν στα 1952 στους 1.850. Από τότε αρχίζει να μειώνεται ο αριθμός των κατοίκων του, έτσι που στα 1962 μειώθηκαν στους 1.520, το 1982 στους 785 και σήμερα βρισκόμαστε εδώ 508 άτομα. Και θα πάμε κάτω στις Δρακολίνες και θα κατεβάζουμε το γάλα στην Κόνιτσα, στα Γιάννα, όπου μας συμφέρει, εκεί θα το πλώμε. Thank you.
pensar, émine en Dios que señal mines tienes en atendamos tu corazón aquí. Y jarates vea de ella. Tonomati se marula que tan atrefe mesa está popular. Όσο μεγάλουνε η μαρούλα τόσο μόρφαινε και όταν έγινε 8 χρονών η μάνα της την έστειλε στο σχολείο για να μάθει γράμματα. Μια μέρα καθώς γύρισε από το σχολείο φάνηκε μπροστά της ένας γέροντας που το πρόσωπο του άστραφε σαν τον ήλιο. «Μαρούλα», της είπε, «πες της μητέρα σου πως ήρθε ο καιρός να μου δώσει το τάξιμο που μου έταξε. Και πώς σε λένε για να πω στη μητέρα μου?» «Ξέρει η μητέρα σου πώς με λένε», είπε ο γέρος και χάθηκε από μπροστά της. Η μαρούλα μόλις μπήκε στο σπίτι της, είπε στη μάνα της την παραγγελία του παράξενου γέρου. Εκείνη πρόμοιασε γιατί κατάλαβε πως ο γέρος εκείνος ήταν ο ήλιος και της είπε. Όταν τους αναδείς μπροστά στην την έχασα τη μάνα μου. Δεν πρόλαβε να έρθει και στις δικές μου τις χαρές. Την πήρανε το 41. Εγώ στεκόμουν στην πόρτα. Έσκυψε, μ' αγκάλισε, με φίλησε και μου λέει, «Μην κλαις, κορίτσι μου. Όταν θα γυρίσω θα σου φέρω ένα παλτό». Δεν γύρισε. Κι εγώ έτσι πάντα τη θυμάμαι τη μάνα μου, ότι θα γυρίσει μια μέρα και θα μου φέρει ένα παλτό. Τη μάνα σου τη γνώρισε στο γενικό νοσοκομείο. Εγώ πληγωμένη από όλμο στο γράμμο. Στο θάλαμο ήμουνα μόνη μου. Ξαφνικά μια μέρα έρχονται τα αεροπλάνα. Άρχισαν να βομβαρδίζονε. Όλοι έφυγαν και μάθησαν μόνη μου. Εγώ κύλησα από το κρεβάτι, σύρθηκα τις σκάλες, βρέθηκα στην εξώπορτα. Τα αεροπλάνα χαλούσαν τον τόπο. Σπάζανε τα τζάμια. Τότε αγρίεψα. Απέναντι στα χωράφια ήταν η παμπριά. Βλέπω οι δικοί μας όλοι στραμμένοι προς εμένα. Εγώ όμως δεν είχα κουράγιο να τρέξω. Τότε η μάνα σου έτριξε, με πήρε στα χέρια της και με πήγε εκεί κοντά και με έσωσε. Στο βουνό έζησα τα πιο ωραία μου χρόνια. Δεν το μετανιώνω. Τα μάλια,
Αχ, Νιγέρα. Τα σάνα, τα βάσανα. Νιγέρα, σάνα, τα βάσανα τη. Της ξυνιτιάς τα ξέ. Ωρε να χούπω, πουλά να χούπω, πουλά παραπούλα. Να χούπουλα παραπουνάκι και θα τα φάει τούχο. Μωρέ μηνίκη, τα αχ μηνίκη, τα σπουγέρασα. Τι να σου πω, παιδάκι μου, γενικά, μακεδόνικα, μαγιάρικα, οι μπουραντάδες μας κυνηγάνε. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες να βγούμε όξα από τα σύνορα. Να μην μείνει κανένας μέχρι τα μεσάνυχτα. Με την Ελλάδα μεγαλώσαμε. Κάθε μέρα στο σχολείο και στο σπίτι μας λέγανε ότι είμαστε Έλληνες. Ότι πολεμήσαμε για την πατρίδα. Κι όμως, η μητριά πατρίδα μας έστειλε στην ξενιτιά. Μια μέρα θα γυρίσουμε όλοι. Έτσι μας έλεγαν. Για ποια Ελλάδα μας μιλούσαν? Εγώ γεννήθηκα εδώ, εδώ μεγάλωσα. Την Ουγγαρία τη θεωρούσα δικιά μου πατρίδα. Όμως η καρδιά μου χτυπούσε όταν σκεφτόμουν την Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας λένε Ουγγαρέζους. Και εδώ στην Ουγγαρία είμαστε Έλληνες. Παντού ξένοι. Αυτή η ηλικία που γεννήθηκε εδώ δεν θα βρει πουθενά πατρίδα. Στη Θεσσαλονίκη που πήγα πριν 3 χρόνια δουλεύω νοσοκόμα. Εδώ σπούδασα γεωπονική. Άχρηστες σπούδες. Εγώ θα μείνω εδώ. Πού να πάω στην πατρίδα, δεν ξέρω. Φοβάμαι. Ήτμαρ μεξοκτώμ, μίρτ με νιέκοζα. Ο νιέλβετσεμ του ντομιούλ. Φίλε κοζαμένοι, όνι μίντεν τόλος έμπερ. Βάστα μανούλα την καρδιά, πως φωναφίζω την υγειά. Βάστα πατέρα την καρδιά, πως μποναφίσω την υγειά. Βάστα αδερφάκια την καρδιά, πως μποναφίσω.
πίσω. Ήμασταν κλεισμένοι. Είχε χιόνια πολλά. Ήταν το Φλεβάρι, μήνα ήταν. Ύστερα μας είχαν και αποκλεισμένοι. Ήταν, δεν είχε δρόμο να περάσουμε. Μας είχε στρατός αποκλεισμένοι. Έμεναμε και μέσα, έφαγαμε τα μολάρια όλα. Μας συνάντησαν άλλες ταξαρχίες, μας κατέβασαν κάτι. Βγήκαμε κάτω από τον Όλυμπο και έπεσαμε στην Ακροθαλασσιά. Εκεί. Από έπεσαμε κάτω, πάλι εγώ έμενα πάλι κόπτηκα από τη φάλαγγα, γιατί παν παρουσιάστηκαν. Αυτοί από παν παρουσιάστηκαν, ήταν όλοι επιστρατημένοι, ναι. Εγώ δεν είχα κανέναν, πού να πάω. Σταμάτησα εκεί και ζήγωσα σε ένα ποτάμι. Ήταν στρατός, ούτε 20 μέτρα δεν ήμαν πέρα από το στρατό. Πήγα σε ένα ποτάμι στην άκρη, πέταξα τις σφαίρες, μια χειρομοβίδα είχα μίλς. Τα πέταξα όλα μέσα και είχα το παιδάκι μου στην πλάτη. Μόλις ζήγωσα εκεί, πέρασα πέρα μέσα στο φαντάρι, ήταν ξένος στρατός, δεν με γνώρισαν. «Πού θες να πας, θεία», με λέει ένας. «Θέλω να πάω σε πέρα, λέω, στα χωράφια». Πέρασα πέρα και στο στρατό δεν έκριναν. Εκεί που πέρασε τη νύχτα ο ταγματάρχης, ο Παντέκος, και λέει «εδώ θα περάσει μια γυναίκα με μωρό. Αν μπορέσετε να την προστατέψετε, να τη φέρετε πάνω, εκεί στην επιμελητία». Εγώ πέρασα το πρωί και ήβρα άγνωστος κόσμος, ήταν, δεν ήξερα. Με λέει «πού πας στην αγωνίστρα». Τον λέω «πού να βασιστού», ήξερα. «Τι ήταν». Τον λέω «σε ρωτάω εγώ που παέντσισε», λέω, «και με ρωτάς», λέω. «Κάτσε άνθρωποι με αυτό», λέω, «πούσε», λέω, «και εγώ θα πάω στη δουλειά μου». Γυρνάει και με λέει «άκουσες ένα γονίστρα, πέρασε Παντέκος, μην είσαι εσύ με το μωρό μου, εδώ που κόπηκες από τη φάλαγγα». Και τον λέω «εγώ είμαι». Πώς ήταν η ζωή στα βουνά? Πώς ήταν η ζωή? Τι φούδο, ψωμί δεν βρίσκαμε, τι παίρναγαμε καλά και πώς ήταν η ζωή. Την ψήρα που μας έφαγε. Δεν υβρι... τίποτα, να έχεις μωρό, να βγαίνεις και να μην να έχεις που να σταθείς πουθενά. Κοντά σε μάχη με τμήματα. Με το μωρό πολεμούσες? Τι πολεμούσα, εγώ κουβάλαγα σφαίρες στην πλάτη μου. Και έρχομαι με το παιδάκι μου, κοντά σε μάχη με τμήματα. Και όταν ήρθα μέσα το 49, στην 1η Μαΐου που μπήκα στην Αλβανία, εγώ είχαν πληγιάσει τότε, ήταν πληγιασμένα από την τριχιά που είχα στην πλάτη μου. Στο χωριό σου ξαναπήγες από τότε? Δεν πήγα καθόλου. Θες να πας? Τώρα τι να πάω, ξυπατώθηκαν, πέθαναν όλοι, ελευθεροί. Δεν θέλω όμως να πάω εκεί ακόμα. Γιατί πια? Δεν θέλω, γιατί έσφαξαν 5 άτομα από το σπίτι μου. Σκότωσαν τον άντρα μου, σκοτώθηκε ο κουνιάδος μου κι άλλος κουνιάδος μου και πιθερός μου. Σκότωσαν και κτέλησαν, τις πήραν από το χωριό, τις πάνε και τις σκότωσαν μεταξύ μου. Και έτσι τα φορά τα μαύρα τώρα, όλη συνέχεια. Thank you.
μια μας διήρια. Ott vannak a régi síroknál temetve. Σιδεροπούλου ακριβή του βασιλιού των 56. Μάνα μου. Σαν κατημένοι άνθρωποι. Πολλοί πέθαναν στην αρχή. Μας πήραν με τα φορτηγά από την Αλβανία. 13 μέρες στα μπάρια. Το φως δεν είδαμε. Με το φόβο στην καρδιά, μήπως μας κάνουν έλεγχο τα εγγλέζικα και μας πιάσουν. Φτάσαμε στην Πολωνία με το στομάχι ανοιχτό. Από εκεί ανεβήκαμε σε κάτι τρένα για την Τσεχία, όπου φτάσαμε στην Πράγα, όξο σε κάτι σαν στρατόπεδο, από όπου και σκορπίσαμε άλλος εδώ, άλλος εκεί, όπως στον αγώνα. Τη φωτογραφία και τα βασιλάκια. Θα σου πω μια ιστορία που να τη διηγηθείς και στα άλλα τα παιδιά. Αυτόν που κοιτούσε στη φωτογραφία είναι ο πιο μικρότερος αδερφός μας από τους 5 που είμαστε. Το λένε Χάρη. Ο Χάρης γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα. Όμως όταν μεγάλωσε, έμαθε και δούλευε, έσκαβε και όργωνε καλύτερα από μας. Στην κατοχή οργανώθηκε στην αντίσταση. Και έπειτα πήγε στο Νελάς. Στο Νελάς ήταν σκοπευτής, επίλεκτος της μοιραρχίας. Όλοι τον αγαπούσαν και όλοι τον θαύμαζαν. Σε μια μάχη που δώσαν με τους Γερμανούς, κυκλώθηκαν οι αντάρτες και ο Χάρης πιάστηκε εχμάλωτος. Οι Γερμανοί που τον πιάσαν, απόρρισαν και αυτοί που δεν είχε δάχτυλα. Τον παρουσίασαν στο φρουραρχείο στη Λάρισα. Ο φρούραρχος Λαρίσης, ο Γερμανός, τον παράβαλε με ένα λόγο επιλέκτων στρατιωτών Γερμανών να ρίξουν στο σημάδι. Ο Χάρης βγήκε πρώτος. Οι Γερμανοί στρατιώτες δεν το πίστευαν αυτό. Εκείνη την ώρα ο φρούραρχος καρφίτσωσε ένα βραβείο στο στήθος του Χάρη. Ναι, μου όμως την ίδια βραδιά
Το Χάρη τον πήραν από το κρεβάτι και τον εκτέλεσαν έξω στην αυλή.
58, 322-es rendesen. Köszönöm. Jó estét. Jó estét kívánok. Itt a papírom. Köszönöm. Ott hagytam a pirka, mikor ment a partizán. Most visszamegyek. Megcsinálva a karom, és feltámadtam. A fuvallevél rendben van. Itt van a kiviteli engedés. Itt az állatorvosi igazolás. Magyar Nemzeti Bank engedélye. Igen. 26 birkáról. Igen. Egy kecskéről. A rendeltetési állomás Thessaloniki. Igen. Tehát a parokat. Με την υπογραφή τους, με τα εμβολιά τους, με όλα τους. Σε πουλάει εσένα ο πατέρας, ρε. Σε δίνει. Έτσι είπα. Πήγα στη Βουδαπέστη. Ήταν ένα γελάκιας. Γέλασε μόλις του είπα. Τι γελάζε ρε σύντροφε, του λέω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τίποτα δεν ξέρεις. Ας μόνον έγινε. Μυρτ νεβετέλτας. Ναι μυρτ σέμι, σέμι ναι μυρτε. Ide legyen szíves egy aláírást. Rendben, köszönöm. Figyelj a kathé parasévi. Mú elégen elatt nálé odomata. Minden az mondta, gyere jövő héten. Travekszed jó mínes. Tön tritú mína, vázat jogó ti Marina, kszeres. Afti tu Jani, udelevsz a laikó szimbúlis a tanács. Ke mú gráfi na gráma a magyárka, προς τον σύντροφο Καταριάνο. Το έγραψε καλά η Μαρίνα. Το κατάλαβα από ότι το όταν το διάβασαν, άλλαξαν στάση. Δεν γέλασαν. Και μου είπαν, έλα Τετάρτη. Πήγα Τετάρτη, ας μόντα, γέρε, γιούβε σέρδα. Είδε εις κύριε, μήγε γιόλα ηράστ. Είγε, κασενέν. Α, καλό σημάδι, σκέφτηκα. Δεν μου είπαν Παρασκευή. Τετάρτη. Πήγα την Τετάρτη, πήρα τα χαρτιά ή τα παπίρωκα. Το άφησα το κοπάδι όταν βγήκα στο βουνό. Τώρα θα φάω κάτω, θα το ξαναβρω. Θα φτιάσω τη στάνη. Πουλιέται η νύφη.
Ευχαριστώ. Εσύ καλή πατρίδα. Είμαστε εντάξει, τελειώσαμε. Με τα χαρτιά του σφραγισμένα εντάξει. Το φόρτασα και όλες το. Έβαλα νερό, φαγητό, θα πάνε μια χαρά στην πατρίδα. Αύριο θα φύγω και εγώ μαζί της με το ίδιο τρένο. Καλό ταξίδι. Καλή πατρίδα. Σε όλους σας καλή πατρίδα.
Emberek, emberek, elvtársak. Oszabona. Thank you.